Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Η Ελλάδα κέρδισε προς το παρόν τη μάχη με τον κορονοϊό και ελπίζει με την επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας να προσελκύσει τουρίστες. Την ώρα που ενισχύεται το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για τη χώρα, σημειώνει το Bloomberg. Σε ένα ακόμη εγκομιαστικό δημοσίευμα διεθνούς μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη χώρα μας, το άρθρο γνώμης του πρακτορείου σημειώνει ότι χάρη στις αποφασιστικές ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τη συμμόρφωση του πληθυσμού στα περιοριστικά μέτρα, η Ελλάδα έχει καταγράψει μέχρι στιγμής μόλις 17 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων από τον COVID-19, 578 στην Ισπανία και 560 στην Ιταλία. Ωστόσο, η πανδημία λάβωσε βαριά και την ελληνική οικονομία, που αναμένεται να καταγράψει φέτος ύφεση γύρω στο 9,7% σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, 9,5% ύφεση στην Ιταλία και 9,4% στην Ισπανία. Και αυτό λόγω της μεγάλης εξάρτησης της από τον τουρισμό. Η κυβέρνηση τώρα ελπίζει η επιτυχία της στη διαχείριση της πανδημίας να τη βοηθήσει να προωθήσει την εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμό. Αλλά η επιτυχία της στερνής τουριστικής σεζόν εξαρτάται και από τις εξελίξεις αλλού. Η αύξηση των κρουσμάτων του COVID-19 σε αρκετές βαλκανικές χώρες ανάγκασε την Αθήνα να αναβάλει το άνοιγμα των βόρειων συνόρων της για όλα τα κράτη πλην της Βουλγαρίας μέχρι τα τέλη του μήνα, αναφέρει το Bloomberg. Τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε να δούμε θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία της Δυτικής Μακεδονίας και θα καλωσορίσουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. 2 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την προδοτική και καταστροφική για τη χώρα συμφωνία των Περσπών που υπόγραψε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να αναφερθούμε λίγο στο σημερινό. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια. Βλέπεις ότι ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα. 17 Ιουνίου του 2018. Ιουνίου, μετά από 2 χρόνια, ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα, όμως τα τραύματα, οι πληγές μένουν, δεν επουλώνονται και αυτό πραγματικά δημιουργεί προβλήματα στο εσωτερικό, αλλά και όχι μόνο. Η ελληνική ταυτότητα έχει υποστεί μια μεγάλη πληγή. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτυπώνει βέβαια το πώς λειτουργεί ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει καθαρά ενδοτικά χαρακτηριστικά και αυτό το οποίο κυριαρχεί σε αυτό πάνω είναι ο ενδοτισμός. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά αν θελήσουμε να δούμε το σύνολο της πολιτικής ζωής, θα διαπιστώσουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει μια αυτόχθονη αυθεντική πολιτική στη χώρα μας, αλλά η πολιτική στη χώρα μας, η πολιτική ζωή και η καθημερινότητα ορίζονται από τα κελέσματα των εξωλλαδικών και εξωθεσμικών κέντρων. Και αυτό επίσης είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε διαχρονικά. Αρκεί να δείξει κάποιος μια σοβαρή και υπεύθυνη ματιά τι συμβαίνει στη χώρα μας, κυρία μετά τη μεταπολίτευση. Θα καταλάβει πολύ εύκολα όλα όσα προανέφερα. Τώρα, να πούμε ότι η σημαία ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία για πολλούς είναι άκυρη, σύμφωνα και βέβαια με έγκυρους νομικούς κύκλους και συνταγματολόγους, έχει αυτή τη στιγμή ένα πρωταγωνιστή. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Θεοφάνης Μαλκίδης, ο οποίος δεν έχει υποστείλει τη σημαία του αγώνα, καθημερινά βρίσκεται σε όλη την ελλαδική επικράτεια, δίνει μια σειρά διαλέξεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, μια μάχη στην κυριολεξία, που βρίσκει μεγάλους έτσι υποστηριχτές όπως είναι ο απλός Έλληνας πολίτης. Τώρα, σε επίπεδο πολιτικής ζωής, το καταλαβαίνουμε, η Νέα Δημοκρατία διαφοροποιήθηκε άρδιν από τη θέση της κυβέρνησης, ενώ άλλα έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση και συμμετείχε ενεργά στα συλλαλητήρια με τα στελέχη της. Ξαφνικά, μετά όταν ανέλαβε τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας, τελικά διαφοροποιήθηκε άρδιν. Και όλα αυτά λέει γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχουμε να κάνουμε με μια διεθνή συμφωνία, η οποία επικυρώθηκε με παρατηρητές. Σε αυτό το περιβάλλον όμως έχουμε να αναφερθούμε ότι εμφανίστηκε μετά από πολύ καιρό, θα έλεγα πάνω από 1 χρόνο, και εδώ μια κίνηση η οποία δραστηριοποιήθηκε σε επίπεδο Δήμου Ιορδέας, οι περίφημοι Πτολεμαίοι Μακεδόνες. Και είπα περίφημη, η λέξη εδώ εισαγωγικών. Οι οποίοι αντιδρούσαν πάντα στη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Ναι, τώρα θα έχουν μια διάρκεια λίγη χρονικά, γιατί όταν είσαι σοβαρός και υπεύθυνος και στέκεσαι θεσμικά και καθημερινά, ορίζεις εκεί έναν ιδεολογικό και πολιτικό άξονα, ο οποίος δεν δέχεται διαστρεβλώσεις, δεν έχει αγγυλώσεις, απέναντι κινείται σε ένα περιβάλλον υγείας και καθαρότητας και πάνω σε αυτό αγωνίζεσαι και συνεχίζεις να υφίστασαι και να ζεις. Δυστυχώς αυτοί δεν ζουν. Εμφανίστηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από το 2018, από τότε που υπογράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, συγκεκριμένα με ένα. Σε ένα Ανδριάντα στην Πτολεμαϊδα, στον Ανδριάντα του Πτολεμαίου του Λάγου, ρίξαν ένα μαύρο πανί, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, την αντίθεσή της στην καταστροφική και προδοτική συμφωνία που ακούει στο όνομα Συμφωνία των Πρεσπών και υπογράφει από τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνανε και κάναν παρέμβαση. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να ήταν έτσι μια οργάνωση η οποία να παρεμβαίνει καθημερινά στα θέματα. Είχε μια δυναμική. Όσον αφορά
και την έχει όταν πρέπει. Το λέμε οι Μακεδόνες, την έχουν όταν πρέπει. Είχε μια δυναμική, Δημήτρη. Ναι. Και μην ξεχνάς, ας πούμε, ότι τότε εμφανίστηκε και σε επίπεδο Κοζάνης και οι μανάδες της Κοζάνης εμφανίστηκαν και αυτές, εξαφανίστηκαν και αυτές. Και είχαμε κάνει το συλλαλητήριο στην πλατεία. Ναι, ναι, όλα αυτά, να χρησιμοποιήσω και μια έτσι σκληρές εκφράσεις, αποτελούν ψυχρά απολύτικα ρεύματα αέρος που όταν έρχονται σε κάποιο ύψος στην ατμόσφαιρα υγροποιούνται και πέφτουν με τη, μορφή βροχής. Ευτυχώς όχι όξινες για να μας μυρίσουν προβλήματα. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Όταν γεννιέται κάτι, να είναι σοβαρό, υπεύθυνο και να συνεχίζει ήταν να λειτουργεί. Όμως. Να έρχεται μια στιγμή και να φεύγει. Ήταν μπροστάριδες όμως, δεν πειράζει. Άμα χρειαστεί πάλι, πιστεύω και οι Πτολεμαίοι Μακεδόνες και οι μαμάδες της Κοζάνης και οποιοςδήποτε θα βγουν, αν χρειαστεί. Τώρα, δεν χρειάζεται σήμερα λόγω της πανδημίας, ίσως πολύ είναι σε μια έτσι πίσω κατάσταση και δεν θέλουν να βγουν μπροστά. Πάντως πολλοί είναι που δεν μιλούσαν τότε, ακόμα δεν μιλάνε. Βόρεια Μακεδονία είναι σήμερα τα Σκόπια, Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, το χρησιμοποιούν πολλοί, έτσι είναι στην διεθνή πλέον, στη διεθνή χώρα όπως το λένε, αλλά πολλοί έτσι δημοσιογράφοι που τότε φώναζαν, σήμερα είναι σε διάφορα τέτοια, δεν μιλάνε καθόλου. Είναι στην επίσημη... να βγάλουμε όμως τα βίντεο εκείνα που τότε φώναζαν και υποστήριζαν και τώρα έχουν γίνει ένα με την τότε έτσι πολιτική αυτά, πορεία. Έτσι, να δώσουμε και μια άλλη αισθητική. Να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε κρατημένα τα βίντεο όλων όσων ασχολήθηκαν και ενεπλάκησαν με την θετική και αρνητική πλευρά. Δηλαδή, θετική εννοούμε αυτούς που ήταν ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών και αρνητική αυτούς που ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Τι δήλωσαν εκείνο το διάστημα, τι δήλωναν στα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνταν σχεδόν καθημερινά, τα έχουμε κρατημένα και πόσο διαφοροποιήθηκανε αμέσως μετά από διάφορες θέσεις οι οποίες κατέχουν σήμερα. Καλά, έτσι είναι αυτό. Ποιους μάλλον, τα έχουμε εμείς, ποιους μάλλον ο Κοτζιάς. Δεν μάλλον ο Κοτζιάς εμάς, άλλους μάλλον ο Κοτζιάς και δεν μιλούσαν και σήμερα βρίσκονται σε θέσεις της αυτοδιοίκησης. Μην πάμε σε ονόματα γιατί θα τους τα κάνουμε δωράκια, τα οποία θα είναι πολύ έξυπνα αντιμένα και θα έχουν και το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό θα είναι το αποκορύφωμα για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να παίζουν με τον ελληνικό λαό και με την ελληνική ιστορία. Και πόσο μάλλον όταν αυτό διαστρεβλώνει την ελληνική ιστορία και μας ανοίγει άλλους δρόμους αυτούς της προδοσίας και της καταστροφής. 17, δύο χρόνια. Αν θα τα θυμηθούν πολύ. Τέλος πάντων. Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, ένα σχηματισμός, όλα τα ονόματα, ποιοι υπουργοί φεύγουν, ποιοι μένουν, ποια πρόσωπα έρχονται, ποια πρόσωπα φέρονται να μετακινούνται, ποιοι είναι προς αποχώρηση και ποιοι ράβουν υπουργικού κουστούμι. Τώρα νομίζω ράβουν και υπουργικό κουστούμι στην Δυτική Μακεδονία κάποιοι και ίσως και ταγέρ... Σωστά. Η κυρία Βριζίδου. Τώρα εντάξει, εμείς τους λέμε όλους, γιατί είναι η μοναδική γυναίκα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η τριάδα η οποία... Για την Κοζάνη, γιατί έχουν και άλλους νομούς. Το επόμενο διάστημα την δημοσιότητα σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή πάντοτε τον πιθανό ανασχηματισμό ο οποίος τοποθετείται χρονικά αρχές Ιουλίου ή το αργότερο μέχρι και τις 7 Ιουλίου θα είναι ξεκινώντας από την Παρασκευή Βριζίδου που θα έχει άρωμα γυναίκας πηγαίνοντας στο Γιώργο τον Αμανατίδη και κλείνοντας με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Να πω εδώ, έτσι να γυρίσω κάποια χρόνια πίσω. Και να φέρω έτσι να θυμίσω στους φίλους τηλεθεατές ότι πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήταν η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, τότε ξαφνικά το πρόσωπο το οποίο ακουγόταν ότι θα αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν πολύ φυσιολογικά να ακουστεί και να έχει μεγάλη ας πούμε, ένταση στην ενημέρωση. Ήταν αυτό του Γιώργου του Κασαπίδη, τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ξαφνικά όμως έγινε τότε η έκπληξη. Αντί του Γιώργου Κασαπίδη, είδαμε Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον τότε επίσης βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Το 2009, επικυβέρνησης Καραμαλίνου. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, σε τι εκπλήξεις μπορούμε να βρεθούμε και πόσο μάλλον ο ανασχηματισμός είναι πολύ φυσιολογικό να κρύβει εκπλήξεις. Βέβαια, το δύο φορές υφυπουργός ο κύριος Παπαδόπουλος, μία το 2009 ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και το 2013 μέχρι το 2015 υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε κανέναν άλλο. Καστοριάνο Τζικαλάγια. Φλόρνο Αντωνιάδη, Γρεβενά, ο Πάτση, ακούγονται τίποτα κανένα άλλο. Νομίζω ότι αυτοί δεν έρχονται στο προσκήνιο τη επικαιρότητα. Με δεδομένο το ότι έχουν ακουστεί σε ό,τι αφορά τον Ανδρέα τον Πάτση, έχουν ακουστεί πολλά αρνητικά το διάστημα που μα πέρασε. Δεν ξέρω κατά το πόσο έχουν και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι όταν δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, άσχετα αν
είναι άδικο προς το πρόσωπο του κύριου Πάτση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω ότι οι επιπτώσεις είναι αρνητικές όσον αφορά την επιλογή του για να του δώσει θέση υφυπουργού ή υπουργού. Ο Κυριάκος ξέρει. Ο Κυριάκος ξέρει ο πρωθυπουργός. Δώστε να δούμε τώρα τι ακούγεται πανελλαδικά. Ναι. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι συνοδεύουν τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Ισραήλ, τον ρωτήσανε για τον ανασχηματισμό και εκείνος απάντησε ότι θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο βέβαια να δηλώσει ότι ναι, θα έχουμε ανασχηματισμό, αλλά εμείς το ονομάζουμε ότι γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις και παρεμβάσεις. Τώρα, τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ότι θα μείνουν εκτός κυβέρνησης στον επικείμενο ανασχηματισμό είναι, ξεκινάμε από τον Υπουργό Εργασίας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Εδώ το χρεώνουν το μεγάλο λάθος, τη μεγάλη γκάφα που ακούει στο όνομα και γνωστό το θέμα, έχουμε ασχοληθεί. Ναι. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φαίνεται να είναι ευχαριστημένος και με το Χάρη, το Θεοχάρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στο χαριτοφυλάκιο που του αναθέτεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσαρέσκεια από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ακόμη, υπάρχει ένα ερωτηματικό: τι θα συμβεί με τον Λευθέρη τον Αυγενάκη, με δεδομένο ότι στα ποδοσφαιρικά δρόμενα εκεί υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός και χρονώνονται πολλά. Στο Λευθέρη τον Αυγενάκη, ο οποίος λειτουργήσε μεροληπτικά υπέρ της μιας άλλης ομάδας, δεν χρειάζεται. Υφυπουργός Αθλητισμού. Ναι, επίσης, θα υπάρχει σίγουρα αλλαγή σε ό,τι αφορά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα αλλάξει θέση από ό,τι όλα δείχνουν ο Πέτσας και θα πάει σε άλλο Υπουργείο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα αναλάβει αυτό το Υπουργείο Εργασίας, στη θέση δηλαδή του Γιάννη του Βρούτσι. Ακόμη, γίνεται πολύ λόγο ότι θα αλλάξει και ο πρόσφατα επισκεφθής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη, ο Μάκης Οβορίδης, γιατί δεν συμμετείχε στην αποστολή που συνόδευε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Και αυτό βέβαια έχει μια ανάγνωση, έχει πολλά μηνύματα. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό. Μιλούσε στη Βουλή σήμερα ο κ. Βορίδης, ήταν εισηγητής σου γι' αυτό. Εγώ δεν τον είδα σήμερα στη Βουλή. Είναι ενεργεία υπουργός, καταλαβαίνεις λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Τώρα. Οι υπουργοί οι οποίοι δεν μετακινούνται σύμφωνα πάντα με πληροφορίες είναι ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης, ο Άκης ο Σκέρτσος και ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Εδώ είναι μια τριάδα, ξεκινάει από τον Υπουργό τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη, πηγαίνουμε στον Υφυπουργό τον Άκη τον Σκέρτσο και στο Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Αυτή είναι μια τριάδα η οποία πραγματικά έχει ικανοποιήσει με τη μέχρι τώρα στάση της και λειτουργία της τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτή από ό,τι αναφέρονται δεν θα αλλάξει. Ακόμη στην ίδια κατηγορία παραμένει και αυτός που έχει τη μεγαλύτερη δημοφιλία μέσα από όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και δει την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Βασίλης Κικίλιας. Είναι στα ύψη ο κύριος. Αν θα αλλάξει, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια μεγάλη αναβάθμισή του. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, θα παραμείνει στη θέση του από ό,τι όλα δείχνουν και ο Νίκος Οδένδιας, με δεδομένο το ότι ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, ειδικά αυτό το κρίσιμο, την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με δεδομένο ότι υπάρχει μια κρίσιμότητα στα ελληνοτουρκικά, καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα αλλάζει κάποιον ο οποίος διαχειρίστηκε στο βαθμό που διαχειρίστηκε τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ακόμη, ανεβασμένες μετοχές φαίνεται να έχει ο Κυριάκος Πιερακάκης, που έχει αναβαθμίσει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που έπρεπε να γίνουν εδώ και πολλά χρόνια. Να πούμε ότι ευχαριστημένος δηλώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τον Άδωνη Γεωργιάδη, άρα είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στη θέση του και να μην έχουμε αλλαγές. Όπως επίσης δεν γίνεται καμιά κουβέντα βέβαια για αλλαγή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Κωνσταϊκού. Αυτό είναι το αγαπημένο προσωπική παιδί επιλογή του Πρωθυπουργού. Των Γερμανών. Μάλιστα. Δεν είναι προσωπική επιλογή του Όχι, είναι προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Είναι ο Πρωθυπουργός το έλεγε πριν τις εκλογές τις 7 Ιουλίου του 19 ότι εγώ έχω κλείσει τον Υπουργό μου. Ναι, είναι επιλογές των εξωελλαδικών και εξωθεσμικών κέντρων. Καλή ώρα των Γερμανών. Της κυρίας καλά, τώρα δεν νομίζω να πούμε ότι θέλει η κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σταϊκού. Στις θέσεις τους σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το σύνολο του Αθηναϊκού Πριγκιπάτου των τηλεοπτικών και όχι μόνο μέσω μαζικής ενημέρωσης, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος έχει φέρει μέχρι τώρα ικανοποιητικά σε πέρα στην κυβερνητική επιλογή, αλλά και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κωστής ο Χατζητάκης, ο οποίος βέβαια όλα θα κριθεί. Ο κύριος Χατζητάκης θα κριθεί στην κυριολεξία από τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από το master plan που αφορά στη βίαιη απολυτοποίηση. Θα το δούμε και αναλυτικά αυτό το θέμα. Ωραία, να κλείσουμε. Να πούμε ότι αναμένονται και μεγάλες και οι περισσότερες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Και εδώ έρχεται και δένει στην κυριολεξία αυτό που αναφέραμε ακόμη στο εισαγωγικό για τον επικείμενο ανασχηματισμό, ότι τα πρόσωπα τα οποία αναμένεται να ακούγονται και θα ακουστούν το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά αν θα λάβουν μια θέση υπουργού είναι αυτό της κυρίας Παρασκευής Βρυζίδου, του Γιώργου του Αμαρατίδη,
και του Μιχάλη του Παπαδόπουλου. Εγώ εστιμώ ότι σε αυτή την τριάδα από την Κοζάνη θα επικεντρωθεί το όλο ζήτημα. Κοίτα, μην δούμε δύο υφυπουργούς από τη Δυτική Μακεδονία. Ένας θα είναι. Γιατί να θυμίσουμε, επί κυβέρνηση Σαμαρά ήταν ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος ως αναπληρωτής υπουργός και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος ως υφυπουργός. Ναι. Δύο είχαμε για πρώτη φορά. Εδώ. Και γιατί το αιτιολογώ αυτό, Δημήτρη, και γιατί θα συμβεί κάτι τέτοιο. Το οποίο βέβαια χωρίς αποκλίνουμε ότι μπορεί να μην συμβεί. Θα συμβεί κάτι τέτοιο γιατί μην ξεχνάμε ότι η Δυτική Μακεδονία θα υποστεί τεράστιες αρνητικές συνέπειες που αφορούν την οικονομία της αλλά και την ταυτότητά της, την αναπτυξιακή, μέσα από τη βία απολυντοποίηση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει πρωθυπουργός επικεφαλής της κυβέρνησης, άνθρωπος που θα λειτουργήσει με μη παίρνοντα σοβαρά υπόψη αυτή την πραγματική κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η περιφέρειά μας. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, είναι πολύ φυσιολογικό να θέλει, ανοίγω παρένθεση, να μας χρυσώσει το χάπι, την κλείνω την παρένθεση, για να μην υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις, οι οποίες θα υπάρχουν, αλλά δεν θα υπάρχουν στον βαθμό που έχουμε ορισμό. Ενώσει και δύο κυβερνητικά κλιμάκια στην περιοχή. Ναι. Έχει ανεβασμένες μετοχές ο Γιώργος Σαμαρατής, δεν το κουβεντιάζω καν. Ο Γιώργος Σαμαρατής είναι ένας εργασιομανής, το γνωρίζουν οι πάντες. Διετέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας. Ξέρει τα πράγματα με το Α, από το Α μέχρι και το Ω, όσο κανείς άλλος στην περιοχή, αλλά και είναι από τους λίγους που γνωρίζουν τι θέλει και τι χρειάζεται η Δυτική Μακεδονία. Μέλη να δούμε βέβαια αν η επιλογή είναι Παρασκευή Βυρζίδου ή Γιώργος Σαμαρατίδης ή και οι δύο μαζί. Μάλιστα. Αλλά και μην ξεχνάμε ότι και πιο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, είναι ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, όσον αφορά το να αξιοποιηθεί, γιατί έχει διατελέσει δύο φορές υπουργός. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, από πού ήταν από τους ανθρώπους όταν ανέλαβε θέση ευθύνης. Που στήριξε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη φανερά στη Δυτική Μακεδονία. Έχουν κοστολόγια. Πραγματικά είχε πολιτικά κοστολόγια και μεγάλο μέρος αυτού του πολιτικού κοστολογίου του αποδόθηκε από τις εκλογές που ακολούθησαν μετά, μειώνοντας την εκλογική του. Πάμε δυναμή. Να δούμε τις άλλες ειδήσεις εντάξει, γιατί έχω πολλούς καλεσμένους στη συνέχεια. Τώρα, διστακτικές είναι οι εταιρείες που κινούνται στο περιβάλλον της ηλεκτροκίνησης για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία τώρα. Τι είναι αυτό, είναι ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα καθημερινή.gr, το οποίο αναπαράγει η ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr, που κάνει λόγο ότι κίνητρα για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία δίνει η κυβέρνηση. Προσβλέπει στην παραγωγή φορτιστών μπαταριών και συναρμολόγηση κάποιων κομματιών ηλεκτρικών αυτοκινήτων τύπου Jeep και λεωφορείων στη Δυτική Μακεδονία. Όμως οι εταιρείες συσχετιζόμενες με το αντικείμενο είναι διστακτικές. Γιατί πιστεύω. Να είναι διστακτικές όμως, μια μεγάλη Δυτική Μακεδονία είναι. Άμα δεν έχει διαμορφώσει ένα ελκυστικό περιβάλλον, επιχειρηματικό, με δεδομένο ότι η Δυτική Μακεδονία μέχρι και σήμερα πορεύεται με ένα καθόλου αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καταλαβαίνετε ότι δύσκολα θα έρθει κάποιο στο πάνω να κάνει επενδύσεις. Θέλουμε το επόμενο διάστημα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί. Να τους προσελκύσουμε πριν. Βέβαια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα είναι στην κυριολεξία αποδοτικές από την πρώτη στιγμή που θα ανακοινωθούν. Ωραία. Τώρα δημοσιεύτηκε και πολύ αναμενόμενη πρόσκληση για την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Για να δούμε και αυτό το θέμα. Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για υποβολή πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το γνωστό σε όλους ΕΤΠΑ συντομία, με τίτλο Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου. Μέσω αυτής, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, κυρίες και κύριοι, στην ουσία καλεί τη δημόσια επιχείρηση δικτύων διανομής αερίου, ανώνυμη εταιρεία ΔΕΔΑ, να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε θετικές εξελίξεις. Ωραία. Τώρα να πάμε στον χώρο της Εκκλησίας, πριν πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του, ούτε θα δεχτεί επισκέψεις ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Ναι, να δούμε αναλυτικά την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, Δημήτρη, γίνεται γνωστό πως λόγω της δοκιμασίας που η χώρα και όλοι μας βιώνουμε, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ. Παύλος, δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ούτε θα δεχτεί επισκέψεις. Οι ακολουθίες προς τιμή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα τελεστούν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 28 Ιουνίου. Στις 7 το πρωί μέχρι και στις 8:30, το απόγευμα, συγγνώμη, μέγας πανηγυρικός εσχερινός προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Παύλου. Τώρα, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος μόνο του Σεβασμιωτάτου κ. Παύλου με αντιπροσωπεία ιερέων της Μητροπόλεως. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας και μόνο κατά τη διανομή
του αντιδώρου, ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί τις ευχές όσων πιστών παρευρίσκονται και το επιθυμούν. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος κ. Παύλος δεν θα δεχτεί ως κατά έτος ευχετήριες επισκέψεις στο Επισκοπείο. Είναι και πολύ φυσιολογικό. Ο Σεβασμιότατος επέλεξε αυτόν τον τρόπο να μην προκαλέσει, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι το βλέπουν αρνητικά και λένε ότι εδώ συμβαίνουν αυτά και οι χώρες της Εκκλησίας λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχουν δίκιο. Άδικο έχουν, γιατί. Εδώ γιορτάζουμε πολλά. Εδώ κάνουμε γένεια τώρα και ο ένας συμβάζει στον άλλο. Τώρα το πρόβλημα είναι η γιορτή. Άλλα πράγματα και άλλα σταθμά δυστυχώς. Και αυτό είναι το οποίο βάζει σε αμφισβήτηση πολλά πράγματα. Πάμε και στα Γρεβενά τώρα, γιατί εκεί έχουμε αντιδράσεις για την ξύλινη. Τι ακριβώς γίνεται. Δημήτρη, το θέμα με την προμήθεια καυσόψυχλων και μάλιστα έγκαιρα έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα διάφορες τοπικές κοινωνίες. Αυτή τη φορά τη σκυτάλη παίρνουν τα Γρεβενά και καλύτερα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ο Ανδρέας Οπάτης. Επιστολή προς τον συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, τον Βασίλη τον Μιχελάκη, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έγκριση του προϋπολογισμού για την κάλυψη ξυλίας ατομικών αναγκών, απέστειλε ο βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Πάτσης. Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τον Γιώργο Κασαπίδη, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών τον Γιάννη τον Γιάτσιο και την προϊσταμένη Διεύθυνση Συντασσών Γρεβενών την Εκατερίνη τη Λάντζα, αφού επισημαίνει ότι το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών ατομικής ξυλίας είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής, επισημαίνει ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι των ορεινών περιοχών να μην λάβουν τα καυσόξυλα που τους αναλογούσαν αν και τα δικαιούνταν, δυστυχώς το πάθημα δεν έχει γίνει μάθημα και καταλήγει. Μάλιστα, ο κύριος Πάτσης αναφέρει ότι αν δεν κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι γραβενιώτες θα έρθουν αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με την ίδια κατάσταση, αν όχι και με χειρότερη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι. Θα δούμε, έχουμε ένα περιθώριο το καλοκαίρι. Τώρα, πριν πάμε στην επίσκεψη του Κωστή Μουσουρούλη, να πούμε ότι έχουμε την επίσημη πλέον ανακοίνωση και στη Διάβια. Στέργιος Κιάνας, νέος αντιπεριφερειάρχης αναπτυξιακής μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας. Σωστά. Και μετά να πάμε στον κύριο Μουσουρούλη. Να πούμε ότι έχουμε την απόφαση η οποία ορίζει τον Στέργιο τον Κιάνα αντιπεριφερειάρχη με τομέα αρμοδιότητα στο σχεδιασμό αναπτυξιακής μετάβασης. Ήταν αυτό το για ένα χρόνο, κύριο Κιάνας. Ναι, είναι μέσα στα. Μέσα στο περιβάλλον που ορίζει η νέα τέτοια ονομοθεσία που μας προέκυψε με τις τελευταίες τροποποιήσεις που μπορούν δύο αντιπεριφερειάρχες. Ναι, να ορίζονται δύο αντιπεριφερειάρχες, αμυστή όμως, χωρίς δεν το ξέρουμε αυτό, αν είναι. Ναι, νομίζω πως είναι αμυστή. Νομίζω ο κύριος Κιάνας είναι με αντιμυστία. Δεν το γνωρίζω. Είναι και η κυρία Κουταχίδου, η οποία ορίστηκε αντιπεριφερειάρχης παιδείας και πολιτισμού. Ωραία, πάμε στην επίσκεψη Μουσουρούλη. Να πούμε ότι στην Τολεμαίδα βρέθηκε σήμερα, στο Δήμο Ορδέας συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του σχεδίου για το συντονισμό της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, ο Κωστής Μουσουρούλης, ο οποίος επισκεπτόμενος τον Δήμαρχο του Δήμου Ορδέας, τον Παναγιώτη τον Πλακετά, δήλωσε ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος βίαιη την απολυντοποίηση αν δεν συνοδεύονταν από σχεδιασμό και από χρηματοδότηση ισχυρή. Σε αυτό το περιβάλλον όμως, να γυρίσουμε μια μέρα πίσω, να πάμε στη χθεσινή μέρα, Τρίτη, να δούμε τι υπόθηκε στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Συγκεκριμένα, στην ενημερωτική συνάντηση που υπήρξε με το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, τέθηκαν ζητήματα όπως για παράδειγμα η απολυντοποίηση, όπου μαζί με τη Λάρκο, τη Γούνα και τα Μάρμαρα δημιουργούν προϋποθέσεις ερήμωσης της περιοχής. Αυτό έβαλαν η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης στον κύριο Μουσουρούλη. Ακόμη, έγινε σχέδιο ότι για να γίνει ένα σχέδιο μετάβασης, το οποίο πρέπει να είναι και το οποίο πρέπει να είναι, μπορεί να είναι ανεκτικό και σοβαρό, θα πρέπει η κυβέρνηση πρώτα να πάρει πίσω το 2023, γιατί αυτό δεν βγαίνει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ είχαμε την αντίθεση. Αυτό είναι το εργατικό κέντρο. Το τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι ο κύριος Μουσουρούλης ακούει, βλέπει, καταγράφει. Θα είναι σημαντική έκθεση που θέλουμε να δούμε, που θα παρουσιάσει. Και πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα περιέχεται στην έκθεση η οποία θα συνταχθεί, με δεδομένο ότι πάνω σε αυτήν θα συνταχθεί και το master plan, το οποίο θα αφορά στην απολυντοποίηση και την περιοχή. Πήγε και στην Τολεμαίδα 5 σήμερα και αύριο να πούμε ότι θα επισκεφτεί το Δήμο Αμιντέου. Έχουμε στη συνέχεια και το Δήμαρχο που μιλάει για το προσφυγικό, το έκθετο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες, αλλά και την επίσκεψη Μουσούλη. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά τώρα. Πάμε τώρα στον Δήμο Πρεσπών. Ναι. Τελικά ο Παραγιώτης ο Πασχαλίδης μας αποκάλυψε. Φορούσε μπλε κοστούμι, Δημήτρη. Εγώ το είδα, εντάξει. Εσύ το είδε και εσύ στο ρεπορτάζ, απλά δεν το είδα. Το είδα, αλλά είχα πει δεν γνώριζα αν θα φορέσει μπλε ή κάποιο άλλο χρώμα του απόχρωση βέβαια. Λόγω και τη κυβέρνηση ήταν μπλε το κοστούμι. Δηλώνει ικανοποιημένο από τι εξελίξει που είχαμε σε ό,τι αφορά το κλιμάκιο τη πυροσβεστική, το οποίο θα λειτουργεί και λειτουργεί ήδη στο Δήμο του. Ένα κλιμάκιο το οποίο αρχικά ξεκίνησε
ως εποχικό και τελικά έγινε μόνιμο. Αυτό το ανέφερες εσύ και το αποκάλυψες πριν 2 μέρες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Επίσης, ο κύριος Πασχαλίδης κάνει λόγο ότι σε αυτήν την προσπάθεια, η οποία ήταν πολυετή, συνεισφέραν πάρα πολύ. Στάθηκε ιδιαίτερα στην συνεισφορά του Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, του Γιώργου του Κασαπίδη, αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, του Γιάννη του Γιωσέου, οι οποίοι πραγματικά ήταν πολύ σοβαρά το ζήτημα και τρέξαν όλες τις διαδικασίες. Ακόμη έκανε και αναφορά για τον μεθοριακό σταθμό στο Λεμό Πρεσπόνο, που περιμένει από την πλευρά του και αυτός να τεθεί σε λειτουργία για να υπάρχει μια κινητικότητα που αφορά οικονομία και τουριστικό προϊόν και τουριστική οικονομία. Αυτές είναι οι εξελίξεις από τον Δήμο Πρεσπών. Και να επιστρέψουμε τώρα στα του Δήμου Ιορδέας. Σήμερα, νωρίς το πρωί, είχαμε μια ανακοίνωση η οποία κοινοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πλευρά της επικεφαλής της αξιωματικής αντιβολής στο Δήμο Ιορδέας, της κυρίας Αθηνάς Τερζοπούλου. Η ανακοίνωση τιτλοφορούσε: το καράβι της Ενωμένης Ιορδέας Δημοτικής Παράταξης του κυρίου Πλακέτα βυθίζεται άφθανδρο. Και ασκούσε στην ανακοίνωση και αυτή και ασκεί συγγνώμη η κυρία Τερζοπούλου μια σκληρή κριτική σε ό,τι αφορά τη λειτουργία προσωπικά του Δημάρχου του Παναγιώτη Πλακέτα, αλλά και γενικά της παράταξής του σε μια σειρά ζητημάτων που αφορά στην, έτσι, στην πρόσληψη διαφόρων στελεχών. Είναι αρχηγός της νήσιμης αντιπολίτευσης του Δήμου. Αλλά την απάντησε ο κύριος Πλακετάς μετά. Έχουμε και την απάντηση, δεν με βιαζόμαστε. Εδώ η κυρία Τερζοπούλου παραθέτει αναλυτικά με αρχικά των ονοματεπώνυμων αυτών που έχουν προσληφθεί το τελευταίο διάστημα. Κάνει λόγο ότι συγκεκριμένα για τα δίμηνα δεν έχουμε, για τις προσλήψεις δίμηνων που έχουν γίνει, δεν έχουμε ρωτηθεί ποτέ μέχρι και σήμερα, και βάζει κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα συλλογικό όργανο που ακούει στο όνομα Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα δεν νομίζω να ρωτάει η Δημοτική Αρχή την αντιπολίτευση τι θα κάνει με τις προσλήψεις. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Εντάξει, καλά κάνει και αντιδράει. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να ρωτείτε? Επειδή λέει δεν ερωτηθήκαμε, μάλιστα. Δηλαδή, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Όχι, λέω ότι δεν έχω δει κανέναν δήμαρχο παράδειγμα να ενημερώνει, μόνο σε δημοτικά συμβούλια. Έτσι νομίζω εγώ. Είχαμε τώρα άμεσα την απάντηση από την πλευρά του Παναγιώτη του Πλακέτα, που συγκεκριμένα τιτλοφορεί: ο Δήμος Ιορδέας δεν έχει πολυτέλεια να αναλύσκεται σε συζητήσεις μικροπολιτικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Βέβαια, ο κύριος Πλακέτας στοιχειοθετεί όλη την κριτική που του ασκεί η κυρία Τερζοπούλου πάνω στην νομοθεσία, η οποία του δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει και να κάνει όλες τις προσλήψεις που αφορούν ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες, που αφορούν το γραφείο του, αλλά και την ομάδα του, η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει για να πάει ο Δήμος Ιορδέας μπροστά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να μην ξεχνάμε ότι οι προσωπικές επιλογές του Δημάρχου είναι ειδικοί συνεργάτες. Αλλά αυτό που δεν είναι μια πραγματικότητα και κάποιοι το παραγνωρίζουν ηθελημένα είναι το ότι όταν ομιλούν κάποιοι για ένα θεσμό άμεσης δημοκρατίας, καλή ώρα όπως είναι ο Παναγιώτης ο Πλακετάς, οφείλουν αυτόν τον θεσμό να τον σέβονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει σεβασμός της άμεσης δημοκρατίας. Η άμεση δημοκρατία, το λέει και από μόνο της η έκφραση, άμεση δημοκρατία βάζει στο παιχνίδι τους πάντες. Όλοι εκφέρουν λόγο και ψηφίζουν και παίρνουν μια συλλογική απόφαση. Τώρα, η νομοθεσία είναι αυτή που τελικά ορίζει τα της λειτουργίας και της δίκης. Δεν μπορούμε να την παρακάψουμε. Άρα λοιπόν στην πολιτική υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση και οι δύο έχουν δίκιο, οι πολίτες κρίνουν. Και να δούμε και κάποιες ειδήσεις εν συντομία και σε τίτλους. Να πούμε ότι μαθητές του 8ου Γυμνασίου Κοζάνη συγκέντρωσαν χρήματα και δημιούργησαν βιβλιοθήκη για το σχολείο τους. Επίσης διέθεσαν κουπόνια για σούπερ μάρκετ σε οικογένειες παιδιών του σχολείου που έχουν ανάγκη. Ακόμη το επιμελητήριο Κοζάνης κάνει λόγο ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας και καλεί τις επιχειρήσεις να έχουν προτάσεις σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει ήδη. Και θα γίνει και να πούμε και ένα διαδικτυακό φόρουμ μεταξύ των επιμελητηρίων Κοζάνης και Φλόρινα στο επόμενο διάστημα όσον αφορά την απολιγνητοποίηση. Ναι, επίσης να κλείσουμε μετά της πανδημίας του κορονοϊού, να πούμε ότι τα πράγματα στη Δυτική Μακεδονία είναι πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε νέα κρούσματα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή, ας ευχηθούμε έτσι να πορευτούμε για το επόμενο διάστημα, αλλά αυτό το οποίο μας βάζει σε σκέψεις και μας δημιουργεί ένα ανάλογο προβληματισμό είναι το Υπουργείο Τουρισμού, όπου πραγματικά σε μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος κάνει λόγο που αφορά στη Δυτική Μακεδονία για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19. Θέλουμε να δούμε σε ετοιμότητα κάτι περισσότερο, με δεδομένο ότι η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή είναι μια από τις
πολύ καλές περιφέρειες ό,τι αφορά ότι δεν έχουμε νέα κρούσματα. Όταν έρχεται μια τέτοια ανακοίνωση, μια τέτοια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που προληπτικά ή προληπτικά. Ναι, σου έστειλα την προκήρυξη. Δεν ξέρω αν την είδε που λέει για ποιο λόγο και μέχρι τον Οκτώβριο νομίζω. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι μπορεί κάτι να γνωρίζει το Υπουργείο που δεν το γνωρίζουμε εμεί. Σας ευχηθούμε να μην είναι τίποτα και να είναι καθαρά ένα αυτό προληπτικά είναι, γιατί σου λέει μπορεί να γεμίσουμε κρούσματα μετά και να μην ξέρουν πού να του. Να βάλουν όλους τους ασθενείς. Σας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα. Δημήτρη, υπήρχε μια τέτοια απόφαση από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής και είχε ήδη οριστεί ο χώρος του εκθεσιακού κέντρου να είναι εκείνος ο χώρος ο οποίος. Πού να βάλεις τον κόσμο στο εκθεσιακό κέντρο μέσα, χωρίς τουαλέτες, χωρίς μπάνιο, τα πάντα έχει, τα πάντα έχει. Εντάξει, τα έχει, αλλά για να εξυπηρετεί μια έκθεση τώρα, όχι να μείνει ένας πολίτης μέσα που είναι, πάει σε ένα ξενοδοχείο, είναι καλύτερα. Ναι, ωραία. Για κρούσματα, δεν μιλάμε αυτή που μακάρι, όμως, νοσηλεία, δεν θα πάμε να είναι προληπτικά όλα αυτά και να μην έτσι υπάρχει άγχος στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, στους αγαπημένους μας τηλεθεατές. Ωραία, να μείνουμε στο επίπεδο της πρόληψης καθαρά και να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε τίποτα να συμβεί. Πάμε. Ωραία, Θεόφιλε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε στο Δημαρχείο Αρδέας, κυρίες και κύριοι, όπου εκεί βρέθηκε ο συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο Κώστας Μουσουρούλης, στο πλαίσιο της συνέχισης των επαφών του με φορείς της περιοχής. Τον κύριο Μουσουρούλη υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της Αρδέας, ο Παναγιώτης Πλαγιδάς, ο οποίος και του έθεσε τα γνωστά ζητήματα περί της επόμενης μέρας της απολιγνητοποίησης ό,τι αφορά τα θέματα εργασίας όπως και το θέμα της τηλεθέρμανσης του Λεμαϊδας. Απάντησε στην τοποθέτηση του Δημάρχου ότι η απολιγνητοποίηση γίνεται βία. Ο κ. Μουσουρούλης τόνισε ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιους βία την απολιγνητοποίηση αν δεν συνοδεύονταν από σχεδιασμό και από χρηματοδότηση ισχυρή. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.